Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να συνδεθούμε με τα Μέγαρα και να δούμε την εξέλιξη της επικίνδυνης φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Ρήγος και μας δίνει την εικόνα. Γιάννη. Ναι, Ματίνα, αυτήν την ώρα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα σε σύγκριση με λίγες ώρες πριν εδώ στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Μέχρι και αυτήν την ώρα επιχειρούν εναέρια μέσα. Είναι ένα ελικόπτερο τώρα πετάει στον ουρανό εδώ πάνω από τα Μέγαρα και κάνει ρήψεις. Βλέπουμε ότι ένα μέτωπο είναι αυτό που ανησυχεί την πυροσβεστική εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Ένα μέτωπο το οποίο όμως το προσεγγίζει. Μέχρι αυτή την ώρα βλέπουμε τις εναέριες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής να κάνει ρήψεις πάνω από το συγκεκριμένο μέτωπο και να προσεγγίζουν εκεί πέρα και οι επίγειες δυνάμεις για να οριοθετήσουν και άλλο το συγκεκριμένο μέτωπο. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι την ώρα της επιχείρησης των εναέριων μέσων ένα ελικόπτερο παρουσίασε βλάβη την ώρα που επιχειρούσε πάνω από την ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο σημείο εδώ πέρα των επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στο σημείο των Μεγάρων, αλλά μετά από λίγο επιδιόρθωσαν τη συγκεκριμένη βλάβη και μπόρεσε και επιχειρήσε ξανά. Δεν υπήρξε κάποιο άλλο ζήτημα. Αυτή την ώρα βλέπετε ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πυκνοί καπνοί. Με την βοήθεια του Άγγελου του Βόσου, αν ρίξουμε μια ματιά στα αριστερά με την κάμερα, θα δούμε μικρά καντιλάκια κατά μήκος εδώ πέρα του λόφου. Αυτό είναι κιόλας που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών, καθώς η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε ένα μεγάλο σημείο εδώ στην περιοχή των Μεγάρων. Γι' αυτό και κάνουν συνεχείς περιπολίες και οπουδήποτε βλέπουν καντιλάκια επιχειρούν. Και εδώ στο σημείο λοιπόν υπάρχει, βρισκόμαστε στην περιοχή Δένιζα και εδώ υπάρχει κιόλας πυροσβεστικά οχήματα τα οποία θα επιχειρήσουν από στιγμή σε στιγμή έτσι ώστε να σβήσουν και τα τελευταία καντιλάκια εδώ στην περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα, Ματίνα, από την ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες. Και το κρατάμε αυτό, Γιάννη. Φωτιά όμως σε τρία μέτωπα είχαμε νωρίτερα και στη Σαλαμίνα. Ποια είναι η εξέλιξη αυτού του μετώπου? Και στην Σαλαμίνα υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να οριοθετήσουν τα δύο από τα τρία μέτωπα που ήταν σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σε ύφεση και εκεί. Ένα μέτωπο τους απασχολεί, αλλά το έχουν περικυκλώσει, όπως χαρακτηριστικά μας είπαν από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και είναι θέμα χρόνου για να οριοθετηθεί και το τελευταίο μέτωπο. Μάλιστα. Βελτιωμένη εικόνα λοιπόν και σε Μέγαρα και σε Σαλαμίνα. Γιάννη Ρήγο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε ότι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από το χθεσινό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε με έκτακτο δελτίο. Επιστροφή προς το παρόν στην κανονική ροή του προγράμματος μας.